4 tips για να αλλάξουμε τις λάθος κινήσεις, εκφράσεις που κάνουμε στο πρόσωπό μας. Είμαι η Αιρετίκα Φαντάρη, Face Yoga Expert, για όσους δεν με ξέρετε, και μαζί βλέπουμε όλες τις ανάγκες του προσώπου μας για να έχουμε ένα φανταστικά νεανικό πρόσωπο. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας που είναι ποια είναι αυτά τα tips που θα μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τις λάθος εκφράσεις που κάνουμε στο πρόσωπό μας. Tip νούμερο 1. Εντοπίζουμε ποια είναι η λάθος έκφραση. Ποια είναι η λάθος έκφραση που κάνει ο καθένας μας. Θα μπορούσαμε να την ξέρουμε ούτως ή άλλως. Θα μπορούσαμε τρόποι για να την εντοπίσετε είναι φυσικά οι φωτογραφίες όπου βλέπουμε εκεί τι δεν μας αρέσει. Να βάλουμε κάποιο φίλο, φίλη να μας παρακολουθεί και λίγο να μας πει πώς εκφραζόμαστε. Και το, ξέρω θα γελάσετε, αλλά το καλύτερο είναι όταν μιλάτε στο τηλέφωνο για κάποιο χρονικό διάστημα να είσαστε μπροστά σε ένα καθρέφτη. Δηλαδή, όταν μιλάτε, να βλέπετε τις εκφράσεις που κάνει το πρόσωπό σας όταν μιλάτε όμως σε έναν καθρέφτη. Όταν μιλάτε δηλαδή στο τηλέφωνο με μια φίλη σας, σε κάποιο φίλο σας, πηγαίνετε μπροστά σε ένα καθρέφτη και δείτε πώς μιλάτε και δείτε τις εκφράσεις. Άρα, έτσι εντοπίζω ποια είναι αυτή η έκφραση του προσώπου μου που θα ήθελα να αλλάξω. Αφού λοιπόν τη βρω, πάω στο βήμα 2, το οποίο λέει ότι πρέπει να βρω τις κατάλληλες, τις σωστές ασκήσεις για την έκφραση, τη λάθος έκφραση που κάνει το πρόσωπό μου ή να ακολουθήσω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ξέρετε ότι για μένα αυτό είναι το πιο σωστό για τη συγκεκριμένη περιοχή. Να μην σας τα λέω όλα θεωρητικά, πάμε να πάρουμε ένα παράδειγμα όμως. Το παράδειγμα λέει ότι η λάθος κίνηση που κάνω, καθώς θα σκεφτώ, είναι το συνοφρίωμα. Κάνω συνοφρίωμα, δηλαδή όταν κάποιος μου μιλάει, κάνω έτσι. Κάνω συνέχεια αυτή την κίνηση. Άρα, τι πρέπει να βρω, τις ασκήσεις οι οποίες κάνουν το αντίθετο. Εγώ τι κάνω, κατεβαίνω προς τα κάτω όταν κάνω αυτή την κίνηση. Τι πρέπει να μάθω, να ανεβαίνω προς τα επάνω, δηλαδή να βρω την κίνηση η οποία αναιρεί αυτή τη λάθος έκφραση την οποία κάνουμε. Διορθώνει, αν θέλετε, τη λάθος έκφραση την οποία κάνουμε. Φεύγω και από αυτό. Tip νούμερο 3. Εδώ λίγο αρχίζω να καταλαβαίνω και να συνδέομαι με το πρόσωπό μου πολύ καλύτερα. Γιατί αυτό που θα σας ζητήσω είναι τη στιγμή που κάνετε την έκφραση να μπορείτε να την διορθώνετε, δηλαδή να κάνετε ένα μασαζάκι. Για παράδειγμα, όταν κάνω εγώ αυτό, αμέσως να πω, οπ, το έκανα, άρα τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω το αντίθετο και να ανέβω προς τα επάνω. Άρα να κάνω αυτή εδώ την κίνηση. Πολύ ωραία. Tip νούμερο 4. Που όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι έχουμε συνδεθεί πάρα μα πάρα πολύ ωραία πια με το πρόσωπό μας. Το tip νούμερο 4 λέει, μόλις καταλαβαίνω ότι κάνω τη λάθος κίνηση, αφού πριν την έχω πια αναγνωρίσει και κάνω το μασαζάκι, τώρα δεν φτάνει το μασάζ, τώρα θα πάω να αντιστρέψω την έκφραση. Δηλαδή, να κάνω, αν η λάθος κίνηση είναι αυτή, ξαναλέω, να κάνω συνέχεια την αντίθετη, δηλαδή να ανοίγω, να βάζω δύναμη και να ανοίγει, το σημείο ή να τραβάει το σημείο, εξαρτάται με το τι έχουμε βρει ότι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Άρα θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε κίνηση. Όταν καταφέρω το τέταρτο, έχω πια διορθώσει την κίνηση. Γιατί καταφέρνω να επαναπρογραμματίσω το πρόσωπό μου. Γιατί το πρόσωπό σας τι θα μάθει. Θα μάθει ότι όταν κάνει αυτό, αυτόματα του κάνετε και αυτό. Άρα από μόνο του θα έρχεται και θα διορθώνει ή θα σταματήσει να κάνει τη λάθος κίνηση. Ξέρω ότι σας φαίνεται βουνό. Δεν είναι καθόλου. Ένα, αναγνωρίζω ποια είναι η έκφραση του προσώπου μου που θέλω να αλλάξω. 2. Βρίσκω τις σωστές ασκήσεις για αυτή την έκφραση, για να διορθώσω αυτή την έκφραση. 3. Με το που την κάνω, τη διορθώνω με ένα μασάζ. Και φτάνω στο 4, που με το που την κάνω, κάνω τη σωστή μου κίνηση ή τη σωστή μου έκφραση.
Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να αλλάξω, να επαναπρογραμματίσω το πρόσωπό μου. Εδώ θέλω να πω ότι συνήθως το πρόσωπό μου δεν έχουμε μόνο μία έκφραση. Ελπίζω να μην έχετε καμία. Αλλά συνήθως δεν έχουμε μόνο μία έκφραση που είναι αυτή η οποία λίγο δεν μας αρέσει. Επομένως, αν έχετε πάνω από μία ή δύο, θα δουλέψετε μία κάθε φορά. Μην ξεκινήσετε να τις διορθώνετε όλες, γιατί μετά το μυϊκό σας σύστημα έτσι λίγο θα μπερδευτεί και δεν θα κάνουμε δουλειά. Άρα ξεκινήστε με αυτή που σας απασχολεί περισσότερο ή τεχνικά εγώ θα σας πω με αυτή η οποία είναι, ξεκινάει από πάνω και σιγά σιγά να κατεβαίνετε προς τα κάτω. Ωραία. Βέβαια, το να βοηθήσω μία έκφραση γίνεται ακόμα πιο σωστά όταν έχει συμβεί τι, όταν το πρόσωπό μου είναι ήδη γυμνασμένο. Άρα όταν το πρόσωπό μου ξέρει τι θα πει face yoga, εκεί είναι πιο εύκολο. Άρα ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσετε να κάνετε face yoga. Ξέρετε ότι face yoga ξεκινάμε είτε με τη συμβουλή κάποιου ειδικού, δηλαδή κάνουμε ένα μάθημα, βλέπει το πρόσωπό μας, μας λέει τι ανάγκες έχει. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα που μπορούμε να κάνουμε εμείς και το λέμε χαρτογράφηση προσώπου, είτε με το πρόγραμμα 6 εβδομάδων, 6 weeks natural face lifting, το οποίο θα βρείτε κάτω στο description box ή στο www.faceyogaforum.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, πηγαίνετε ούτως ή άλλως στο faceyogaforum.gr, κάντε εγγραφή στο newsletter, γιατί θα σας έρθει δωράκι ένας οδηγός ασκήσεων. Φιλιά πολλά! Γεια σας!